Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και όχι όποια και όποια Κυριακή, η τελευταία Κυριακή του χρόνου, οπότε θα είναι και το τελευταίο unboxing για αυτή τη χρονιά. Να πούμε ότι σήμερα το σημερινό special, γιατί ξέρετε θέλω κάθε Κυριακή να σας έχω κάτι special και να μην λείπω εννοείται από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Έχουμε το Mystery Premium, και εδώ είχαμε η αλήθεια να δούμε Mystery Box από το Batman νομίζω. Η τελευταία μπλούζα που βρήκα ήταν του Batman από Mystery Box. Περιμένω κι άλλα, αλλά μου ήρθε το καλύτερο νομίζω που μπορούσε να μου έρθει για κλείσιμο του χρόνου. Έχουμε εδώ το Mystery Premium του Alien, το Mystery Box του Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι το Mystery Box είναι το ελληνικό συνδρομητικό κουτί, στο οποίο πίσω από αυτό μάλλον κρύβεται το αγαπητό σε όλους η Fantasy. Και σε λίγο κλείνει και ένα χρόνο το Mystery Box. Βασικά τον άλλο μήνα, τον Ιανουάρη, κλείνει ένα χρόνο το Mystery Box. Έχει ένα χρόνο, οπότε έχουν παραλάβει κάπου στα 12 κουτιά, ήδη κάθε μήνα παραλαμβάνουμε. Να πούμε ότι βγαίνει σε πάρα πολλές εκδόσεις το απλό Mystery Box που έχει κάποια θεματολογία. Ας πούμε αυτή τη φορά έχει το Alien, αλλά εγώ πήρα την Premium έκδοση που είναι πιο μεγάλη, εννοείται έχει πιο πολλά και πιο premium αντικείμενα. Αυτό είναι στα 100 ευρώ, το απλό είναι στα 25 συν 5 ευρώ μεταφορικά. Έχουμε το Mystery Anime για τους οτάκου φίλους μας, το Mystery Gamer για τους gamer φίλους μας, το Mystery Light που είναι η πιο οικονομική έκδοση, το Mystery Tease, το οποίο Mystery Tease έχει τα τρία μπλουζάκια τα οποία έχει το κανονικό Mystery Box, το Mystery Anime και το Mystery Gamer. Τι άλλο έχουμε, κάποιο μου διαφεύγει, το Mystery Pop μου διαφεύγει, βασικό αυτό που έχουμε μέσα τρία pop και είναι ό,τι καλύτερο για τους συλλέκτες στο Funko Pop. Και κάποιο ακόμα, ναι, το My Mystery Box, το οποίο εμείς επιλέγουμε κάποιες θεματολογίες και φτιάχνουν τα παιδιά από εκεί κάτι ανάλογο. Αυτά νομίζω, εντάξει, μπορούμε να μπούμε μέσα σιγά σιγά. Να σας ευχηθώ σε όλους και χρόνια πολλά, και για όσοι δεν δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος ή δεν τα ξαναπούμε, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά, μια καλή πρωτοχρονιά μάλλον, μια καλή αλλαγή του χρόνου, καλές εξόδους σήμερα το βράδυ και τα σχετικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ, εντάξει, αγάπη με την οικογένειά σας ή με τους φίλους σας, ανάλογα τι θα κάνει ο καθένας. Μπορούμε να μπούμε μέσα σε ένα βαρύ και τεράστιο κουτί. Εντάξει, ξεκινάμε με το μπλουζάκι. Οπότε, και βλέπω βασικά όχι μπλουζάκι, μπλουζάρα βλέπω, γιατί πρόκειται για Alien, εντάξει, τα Alien τα αγαπάω πάρα πολύ και σαν θεματολογία και σαν Alien. Πιστεύω αν ήμουν εκεί, μπορεί να το έχω ξαναπεί, να ήμουν σαν τους τρελούς επιστήμονες που απλά τα αγαπούσαν και τα θεωρούσαν πανέμορφα πλάσματα. Λοιπόν, από τι λες τώρα, γαμάτο. Είναι ένα Xenomorph σε μια έτσι πιο εμβριακή στάση, ας το πούμε, όχι, εντάξει. Είναι ένα Xenomorph, γαμάτο, και ωραίο χρώμα αυτή τη φορά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βγάζουμε τέτοιο χρώμα. Μπλε ανοιχτό, σιέλ, γαλάζιο, ξέρω πώς θα το πεις. Με τις γαμάτες στάμπες που έχουν, ψηφιακό τύπωμα. Και αυτά κοστίζουν και είναι μια στάμπα η οποία δεν βγαίνει με τίποτα, γιατί δεν είναι στάμπα, απλά είναι μέσα στη ραφή. Πάρα πολύ γαμάτο μπλουζάκι. Συνεχίζουμε με γραφική νουβέλα. Γραφική νουβέλα, αν είναι αντίον κυνηγού, τι λες τώρα, από τα αγαπημένα μου. Γιατί εντάξει, και τα Alien τα αγαπάω, αλλά και τους κυνηγούς εννοείται τους αγαπάω πάρα πολύ. Μια είναι αυτή εδώ βασικά. Α, από τις Dark Horse, Fire and Stone, αυτό είναι το part 3, οπότε έχει και άλλα part. Ίσως κάποια στιγμή τα δούμε και εκείνα. Αλλά από μπροστά, από το εξώφυλλο και μόνο φαίνεται γαμάτο. Ένας κυνηγός μπροστά, τα Alien και κάτι περίεργο. Θα δούμε τι είναι αυτό. Alien εναντίον κυνηγού, μέσα μια βόλτα χωρίς πολύ spoil. Α, ναι, έχουμε εδώ κάτι περίεργο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, αν είναι κάτι καινούριο ή αν είναι κάποιο είδος. Θα δούμε. Είναι ο βασιλιάς των Alien, ξέρω. Όχι, δεν πιστεύω. Αν και κάθεται σε ένα περίεργο θρόνο με κάτι Alien πίσω του. Θα δούμε. Θέλω καμιά σκηνή σφαγή με Alien και κυνηγούς. Να τις. Εμπλέκεται και αυτός εκεί που παλεύουν τα Alien με τους κυνηγούς. Εμπλέκεται και αυτός εδώ, ο οποίος θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτός. Πάρα πολύ γαμάτη, είναι μια ενδιαφέρουσα γραφική νουβέλα που σίγουρα θέλω να κοιτάξω. Έχουμε, εντάξει, και πιο μεγάλους κυνηγούς. Εντάξει, υπήρχαν πολλές, όχι πολλές ράτσες, πολλά είδη κυνηγών, ας πούμε, αλλά έχει και αυτό το περίεργο εδώ. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει και αυτός. Πάρα πολύ όμορφο. Και αυτή εδώ μας γράφει 14,99 δολάρια. Οπότε κάπου στο 15 αυτή. Μπράβο. Α, εδώ βασικά θα χρειαστούμε αυτό νομίζω σε λίγο. Συνεχίζουμε. Ω, τι λες τώρα, αυτό θα το αφήσω για το τέλος. Έχουμε ποπάκι, εννοείται. Άιντε ρε! Και μόνο αυτό μου λέει από τη σειρά. Βασικά, όχι και ο Όρα μου λείπει, αλλά ο Όρα ακόμα δεν ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν hot topic exclusive αυτό. Το Neomorph. Για μένα ένα από τα ωραιότερα, ή αν όχι το ωραιότερο, pop τη χρονιά. Πάρα πολύ όμορφο με το Toddler μαζί. Είναι αειδιαστικά όμορφο, είναι απέσια όμορφο, αλλά είναι πανέμορφο, ρε φίλε. Το καινούριο Alien που είδαμε στο Alien Covenant και ίσως η πρώτη μορφή του Alien ή κάτι τέτοιο από αυτήν εδώ τη σειρά. Και αυτό είναι το Pop Movies νούμερο 431. Όλα τα έχω εκτός από τον Όραμ. Περιμένουμε να έρθει και ο Όραμ στην Ελλάδα. Δεν βιάστηκα να το φέρω απ' έξω, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει.
Είναι exclusive στο Hot Topic και συνήθως τα exclusive αυτά έρχονται εδώ. Αλλά αυτό το γαμάτο ήταν ότι είχε δυο μαζί, γιατί είχε και το μεγάλο νέο μορφή και το toddler, την πιο μικρή του μορφή. Τι λες τώρα, ρε. Και ακόμα και το μικρό είναι γαμάτο. Εντάξει, α, το μικρό δεν πολύ στηρίζεται, ναι, το μικρό δεν πολύ στηρίζεται. Δεν πειράζει, α, στηρίχτηκε λίγο. Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο όμως. Έχει πάρα πολύ γαμάτο. Αυτό το άσπρο που το είδαμε πρώτη φορά στο Alien Covenant, εντάξει, λογικά όλο και κάπου αλλού θα έχει, σε κάποιο κόμικ, σε κάποια γραφική νουβέλα, λογικά κάποιος θα το έχει ξαναδεί. Εγώ επειδή δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτά, το είδα πρώτη φορά εκεί και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πανέμορφο. Κοιτάξτε και το παπάκι του, πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει πίσω στο κεφάλι του, αυτά εδώ, το σώμα του, αυτά τα αγκάθια που έχει, ας πούμε, όπως αλλιώς να τα πούμε, η ουρά του, τι λες, πανέμορφο. Εντάξει, γενικά όλο το κεφάλι του και η βαφή του δεν είναι απλά ένα άσπρο, είναι πιο ρεαλιστικό, έτσι, έχει και σκιές και τέτοια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται, σχετικά φαίνονται. Πάρα πολύ όμορφο. Γαμάτο παπάκι. Και το μικρό, το οποίο και το μικρό ακόμα και αυτό έχει πολύ γαμάτη δουλειά πάνω του, έχει και αυτό λεπτομέρεια. Είναι η πιο μικρή έκδοση, εντάξει, είναι πριν μεγαλώσει, ας πούμε, η μικρή του έκδοση. Αυτά όταν βγαίναν, ας πούμε, από Facehugger, βασικά αυτά δεν θυμάμαι πώς ακριβώς εξελίσσονταν. Λογικά και αυτά κανονικά μέσα από Facehugger βγήκαν. Όπα, α, αυτό έχει και τους κωδικούς του εδώ πέρα. Funko και τα σχετικά. Εντάξει. Αυτά βγαίναν, ήταν λίγο πιο μικρά, μετά μπαίναν σε ένα κουκούλι και μετά μεγάλωναν και γίνονταν το μεγάλο, το ζήνομορφο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Στην προκειμένη τον ήμορφαν και δεν θυμάμαι αυτό αν ακριβώς γινόταν έτσι, είχε την ίδια διαδικασία όπως γινόταν και τα υπόλοιπα Alien. Αυτό μια στηρίζεται, μια δεν στηρίζεται και εδώ γυρνάει και όλα δεν νομίζω να στηριχτεί, οπότε ας το βάλουμε λίγο ξάπλα προς το παρόν. Έχουμε κάτι άλλο, ναι, έχουμε αφισάκι εννοείται και πολύ bubble wrap μέσα, καλό αυτό, βασικά air plus και τέτοια, κάνα 2-3 σειρές από αυτό για να μην χτυπηθούν αυτά που έχει μέσα, καλό αυτό. Λοιπόν, το αφισάκι, θέλω να το δω και αυτό, και αυτό το αφισάκι μάλλον θα το τιμήσω κάπου γιατί είναι Alien. Ω, τι λες τώρα, αυτό πρέπει να το Covenant, γιατί κάτι μου θυμίζει αυτό. Α, ναι, Alien Covenant, ναι. Ω, εντάξει. Πανέμορφη αφίσα. Κοιτάξτε εδώ. Σαν να είναι, όχι ακριβώς η πρώτη γενιά Alien, αλλά εκεί γεννήθηκαν κιόλα αυτά. Εντάξει. Πανέμορφο. Και κάτω μας γράφει Alien Covenant. Πάρα πολύ ωραία αφισάκι. Πάρα πολύ γαμάτη επιλογή. Μπράβο. Και τα αφισάκια εννοείται είναι δικά τους από τα παιδιά του Mystery Box τα φτιάχνουν. Συνεχίζουμε μέσα. Τι άλλο πιάνω. Πιάνουμε εδώ κάτι τυλιγμένο. Α, λογικά είναι κούπα αυτή. Ναι, και πολύ γαμάτη. Γαμάτα τυλιγμένη μάλλον για να μην σπάσει. Μα γράφει Mag Alien War Soldier από το Geek Store France. Είναι γαλλικό αυτό από ό,τι φαίνεται. Το geekstore.fr. Ω, είναι πανέμορφη. Τη χρωμία βλέπω στην κούπα. Τι λες τώρα, Alien. Και μας έχει και από τις δύο μεριές το Alien και κάτω μας γράφει λογικά το νούμερο ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ όμορφη. Κουπάρα. Και βλέπουμε εδώ ένα Alien Xenomorph. Αυτός βασικά δεν πρέπει να είναι τα Warrior Drone ή όπως αλλιώς το λέει, γιατί εκείνη είχαν κεφάλι διαφορετικό. Αυτό γενικά σαν ένα απλό Big Chap φαίνεται. Ο Big Chap από το πρώτο Alien, ας πούμε, το Xenomorph. Πανέμορφη κούπα όμως και μου αρέσει πολύ αυτή η διχρωμία. Κάτω εδώ μας έχει και τις άδειες και τα σχετικά, Alien Trademark 1979-2016, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Α, βλέπουμε και έναν άνθρωπο εδώ μεταξύ, εντάξει, άνθρωπος τώρα, ευτυχώς, καλή τύχη. Δεν νομίζω να επιβιώνει ιδιαίτερα και μέσα είναι κόκκινη, πάρα πολύ όμορφη κούπα αυτή. Και συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο έχουμε μέσα στο κουτί. Το μεγάλο αντικείμενο, όπως είπα, θα το αφήσω για το τέλος, γιατί πρόκειται για κάτι πολύ γαμάτο. Έχουμε, ω, και άλλη κούπα. Δείξτε τώρα, εδώ έχουμε Mag Alien Egg. Α, εδώ θα έχουμε αυγό λογικά, εντάξει. Επίσης, πολύ γαμάτα τυλιγμένη για να μην σπάσει ή οτιδήποτε. Και αυτή από το Geek Store, ναι. Oh. Πάρα πολύ γαμάτες κούπες και πολύ ωραία στάμπα έχουν πάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο τύπο τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ Alien και βλέπουμε το αυγό. Μέσα σε αυτό το αυγό ήταν το facehugger, έβγαινε, έμπαινε στον ξενιστή ας πούμε, μάλλον κλασικά από τον αγκάλιαζε στο στόμα. Οτιδήποτε, είτε ήταν άνθρωπος είτε σκύλος, ανάλογα σε τι έμπαινε βασικά έβγαινε και το ανάλογο Alien, έτσι. Και μετά έβγαινε από μέσα, το φύτευε ας πούμε μέσα στο στήθος του, αυτό μεγάλωνε και μέχρι ένα σημείο που έβγαινε και μετά σκότωνε συνήθως τον ξενιστή.
Δεν θυμάμαι κανένας ξενιστής να επιβίωσε αφού σου βγήκε από μέσα από το άλλο. Τέλος πάντων, για να ψάξουμε κάτι. Όχι, Airplast πιάνω πολύ. Για να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε πάμε στο τελευταίο και μεγάλο γαμάτο αντικείμενο αυτού του κουτιού. Βασικά, όλα αυτά τα αντικείμενα ήταν κάτι σαν δώρα, ας πούμε. Και η όλη αξία του κουτιού ήταν σε αυτό το αντικείμενο που θα δούμε τώρα. Το κουτί νομίζω δεν μας χρειάζεται άλλο. Και εννοείται είναι μια φιγούρα της Κοτομπουκίγια, η οποία και αυτή θα μας χρησιμεύσει για την νέα εκπομπή. Και μια φιγούρα που την ήθελα πάρα πολύ. Τι λες τώρα, είχα αγοράσει τότε στο, από το E-Fantasy στο Halloween Comic Con, είχαμε αγοράσει το άλλο το Alien, το είχαμε δείξει στο Pop Hunting, το Runner, πώς το λέγει, κάπως έτσι, το Alien 3 τέλος πάντων. Και εδώ έχουμε το Alien Warrior. Είναι πανέμορφη. Μόνο αυτές εδώ οι φιγούρες της Κοτομπουκίγια για Artifacts, μόνο αυτές είναι κάπου στα 90 με 100 ευρώ. Και αυτή στην Ελλάδα κάπου στα 100 με 110 την έχω δει να παίζει. Οπότε είναι. Πω, τι λες τώρα, κοιτάξτε εδώ φιγούρα. Φαντάζεστε λεπτομέρεια έτσι. Εννοείται θα τις ανοίξουμε αυτές, θα τις ζούμε στη νέα κουμπί που θα έρθει από τη νέα χρονιά. Το φιγουράκι unboxing. Δεν θα την ανοίξουμε αυτήν σήμερα και αυτό κάθεται κάπως έτσι. Ναι, όλα τα Alien έχουν μέσα, όλες οι φιγούρες έχουν μέσα έτσι. Γενικά ένα background, ας πούμε, μπορείς να φτιάξεις τη χάκια ή κάποιο κουτί και να τον βάλεις μέσα ή πάνω να προχωράει. Και το κουτί τους πάρα πολύ γαμάτο, μας λέει Aliens, γιατί αυτό ήταν από το Alien το δεύτερο, το Alien Warrior, εκεί τα είδαμε πρώτη φορά, τα Warrior Drone μάλλον, πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Και όπως είπα και βαριά φιγούρα και όπως είπα μόνο αυτές εδώ έχουν περίπου όλο το κόστος όλου του κουτιού, οπότε στην ουσία σαν να πήραμε αυτή και όλα τα υπόλοιπα να ήταν δώρο. Τι λες τώρα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα να παίξουμε λίγο μπαλίτσα. Τώρα τι ακριβώς εκτίμηση να κάνουμε, όπως είπαμε, να, ότι είναι η φιγούρα της Κοτομπουκίγια, η οποία αυτήν τώρα στην Ελλάδα την είδα να παίζει κάπου στα 100 με 110 ευρώ, κάπου εκεί. Τώρα το αφισά, κοίταξε, ένα πιο light αντικείμενο, το οποίο και αυτό να έχει κάνα 3 ευρώ, ξέρω εγώ, να κοστίζει, μπορεί αυτό να το βρεις και να το αγοράσεις, σίγουρα θα δίνεις ένα τάλιρο, να το βρεις χιλιανική κάπου σε κάποιο κατάστημα. Οι δύο γαμάτες κούπες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και εννοείται light προϊόντα, αυτές κάπου στα 10 με 15 ευρώ περίπου εκεί μπορείς να τις βρεις τις κούπες. Το ποπάκι το νέο όμορφο, εντάξει, τα απλά ποπάκια στην Ελλάδα είναι κάπου στο 15. Η γραφική νουβέλα και αυτή κάπου στο 15. 15 δολάρια μας γράφει, αλλά συνήθως και εδώ στην Ελλάδα περίπου εκεί παίζουν οι γραφικές νουβέλες. Και είναι μια γαμάτη γραφική νουβέλα της Dark Horse και είναι original αμερικάνικη. Δεν είναι τύπος η δικιά μας μετά από κάποια ελληνική εταιρεία. Επειδή το E-Fantasy φέρνει κόμικ, γραφικές νουβέλες και πολλά τέτοια. Πέρα από ό,τι άλλο φέρνει, μάλλον επιτραπέζια, κάρτες και τα σχετικά. Τα κόμικ που φέρνει είναι κατευθείαν από Αμερική, όχι από κάποια ελληνική εταιρεία. Και η γαμάτη μπλούζα, η οποία μπλούζα και αυτή με την πολύ γαμάτη στάμπα όπως είπαμε και το πολύ γαμάτο τύπωμα που έχει, το οποίο δεν βγαίνει, δεν πρόκειται να βγει ποτέ μάλλον. Αυτή κάπου στο 15, μπορεί και λίγο πιο ακριβά να έβρισκες μια τέτοια μπλούζα. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, είδατε ότι για άλλη μια φορά ξεφύγαμε αρκετά σε σχέση με τα 100 ευρώ που δώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε, δείτε το και εσείς, όπως είπα, αυτήν δεν την ανοίγω γιατί θα μείνει για το φιγουράκι unboxing, θα τη δούμε από πιο κοντά, σε άλλο πλάνο θα βλέπετε καθαρά και πιο κοντά τη φιγούρα, όχι εμένα. Αυτά παιδάκια μου, να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά για όσους μείνατε μέχρι το τέλος, καλή χρονιά να έχετε, καλή πρωτοχρονιά μάλλον το βράδυ, καλή αλλαγή του χρόνου, αγάπη με τις οικογένειές σας, για όσους βγουν πιο μετά, καλές εξόδους και τα σχετικά. Θα μιλήσουμε τώρα από το νέο έτος, αυτό που είπαμε για το τελευταίο βίντεο. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, τα talk show κάθε Τετάρτη μετά τις 11 που έχουμε διάφορες geek συζητήσεις, τα gaming Sundays κάθε Κυριακή μετά τις 10 και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι, μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα!